Περιπτερά. Παιδιά, καλλιτέχνη έχει ασχοληθεί με τον Περιπτερά. Το θέατρο, οι ταινίες, η μουσική, τραγούδια ολόκληρα έχουν γραφτεί. Δεν ξέρω για εσάς. Εμένα ο Περιπτεράς είναι πολύ δικός μου άνθρωπος. Διότι όλο και κάτι ξεχνάω να πάρω. Οπότε θα τρέξω στο Περίπτερο πρώτης ανάγκης και θα ρωτήσω. Γεια σας. Καλησπέρα. Α, τι ωραία ματάκια μπλε που έχεις, αγόρι μου. Μπράβο, να σε χαίρε τη μαμά σου. Να σου πω κάτι, μήπως έχεις λίγο απορρυπαντικό για τα πιάτα? Όχι, απορρυπαντικό δεν έχω. Εντάξει, ξέχασα και εγώ να πάρω. Απορρυπαντικό για τα ρούχα? Ούτε. Μήπως έχεις οδοντόκρεμα, οδοντόβουρτσα κάτι? Έχω οδοντόβουρτσα. Ορίστε, κάτι βρήκαμε. Καλά είμαστε. Μπράβο. Πάρα πολύ ωραία. Μήπως έχεις και ένα ξηραφάκι? Ναι, έχω και ένα ξηραφάκι. Ορίστε. Πες ότι αν είχα έναν άντρα και ήθελε να ξυριστεί, να μην έπαιρνα ένα ξηραφάκι, θα έπαιρνα και ένα ξηραφάκι. Να σου πω κάτι, μήπως έχεις και μία λίμα για τα νυχάκια μου? Ναι, έχω. Τα πάντα έχει αυτό το περίπτερο. Καλή μου, είναι νυχοκόπτης. Δεν έχεις κοπέλα, μάλλον όχι. Δεν πειράζει, ούτε κι εγώ έχω με στεναχωριέσαι. Να σου πω κάτι. Γενικά εδώ πέρα στο περίπτερο. Α, κομπολόι βλέπω και με στράς. Α, αυτό και να το ψάχνα δεν θα το βρεις καλού. Αυτό το κομπολογάκι θα μου το βάλεις, θα το πάρω. Και φακό βλέπω. Κομπολόι και με στράς. Παιδιά, πού το βρήκα. Πραγματικά σε περίπτερο στο Βύρωνα, μπράβο μου. Θέλω να σε ρωτήσω. Εδώ γενικά οι άνθρωποι σε ρωτάνε, σου ζητάνε κάτι παράξενο, κάτι περίεργο, ή μόνο εγώ είμαι η ξεχασιάρα? Όχι, όχι, έχει τύχει πολλές φορές. Μου ζητήσει αυγά. Αυγά, το Πάσχα για να τα βάψουν ή? Όχι, όχι, ξέρω, έκτακτη ανάγκη. Έκτακτη ανάγκη. Έκανα κέικ. Κέικ. Χαρτί κουζίνας. Ναι. Αυγά για κέικ. Και χαρτί υγείας ή όχι? Και χαρτί υγείας μου ζητήσει. Μάλιστα. Γάλα για το μωρό, σε σκόνη. Ναι. Και τι απαντάς εσύ, πώς αντίδρασε όλα αυτά τα παράξενα αιτήματα? Τους λέω, περίπτερο είμαι, δεν τα έχω εγώ αυτά. Περίπτερο. Νάντια. Από παλιά τώρα μεταξύ μας. Ναι, Μάριον. Αν ανοίξει, βλέπουμε βέβαια ότι τα περίπτερα πλέον είναι και μικρά μαγαζάκια. Έτσι, δηλαδή ότι έχει πολύ πράγμα γύρω-γύρω. Και πολλά πράγματα μπορείς να βρεις, η αλήθεια είναι. Έχει παιχνίδια, έχει διάφορα. Ναι, βέβαια. Εσύ πολύ ωραία το πας. Ξέχασες να κάνεις τα ψώνια σου της εβδομάδας. Πας στο περίπτερο, σε αυτό το περίπτερο θα βρω αυτό, σε αυτό το άλλο. Το πιο παράξενο πράγμα που έχουν ζητήσει, τι σου είπε ότι είναι? Αυγά και όχι το Πάσχα. Αυγά για πρώτη ανάγκη, γάλα για το μωρό, αλίμονο σε αυτό το μωρό. Και χαρτί υγείας και χαρτί κουζίνας. Τι να πω τώρα, όλα αυτά ανθρώπινα είναι, παιδιά, τα καταλαβαίνετε. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Από παλιά, ναι, ο Περιπτεράς ήξερε, ρε παιδί μου, όλα τα έτσι, τα κουσκουσάκια της γειτονιάς. Τώρα, βέβαια, εδώ πέρα η γειτονιά, εντάξει. Εσύ έχει πάρει ταυτάκι σου κάτι, μην κλείσουμε κανένα σπίτι, αλλά γενικά, διακριτικά. Πολλές φορές έχω ακούσει πράγματα. Οπα, ναι. Παρ' όλα αυτά δεν είμαι από εδώ, δεν τους ξέρω, αλλά... Αυτό σε σώζει. Αυτό με σώζει, ναι, άμα ήξερα. Έχει τύχει... Άρχονται άνθρωποι να πίνουν μπύρες. Εδώ. Εδώ να κάθονται, να μου λένε τα προβλήματά τους. Είναι παρέα. Λέω, δεν μπορείτε να πάτε σπίτι. Μου λέει, η γυναίκα φωνάζει, δεν μου επιτρέπει. Κάτι τέτοια, ναι. Αυτά είναι. Δεν το γυρνά σε καφενείο. Να πίνουν εδώ πέρα τις μπύρες, αφού τις πίνουν κρυφά στο περίπτερο. Συμμετέχει στις συζητήσεις. Παρακαλώ, Γιάννη μου. Να το ρωτήσει, αν συμμετέχει ο κύριος στις συζητήσεις. Εσύ θα συμμετείχες μόνο αν ήταν κορίτσια ή πελάτης. Όχι, θα με έχετε. Όπως ένας μπάρμαν, θα τον ακούσω, θα του πω την άποψή μου, θα του βοηθήσω στο χώρο. Και ψυχολόγος ο Περιπτεράς. Ένα μεροκάματο και Περιπτεράς και ψυχολόγος. Πώς το λένε το αγόρι, Βρενάντια, να του πούμε έτσι, να του στείλουμε την καλησπέρα μας? Αλέξανδρος. Αλέξανδρε, Αλέξανδρε που τα ξέρεις όλα εκεί κρυμμένος πίσω από το περίπτερο. Έχεις πάρα πολύ ωραία μάτια. Μπράβο, αγόρι μου, μπράβο. Μπράβο, πάρα πολύ. Αλέξα... Λοιπόν, καταλάβατε λοιπόν. Νάντια, ψώνησες, εντάξει. Καλύφθηκες. Τώρα εγώ θα πάρω κι άλλα μόλις τελειώσουμε. Εντάξει, δεν έχει τα απαραίτητα. Αλλά αυτά που ήθελα εγώ, δηλαδή τα απορρυπαντικά, γιατί είμαι και νοικοκυρά, Μάριο, να τα λέμε κι αυτά. Αυτό άρα είναι. Λοιπόν, έχεις και χτένα. Ορίστε, έχει και χτένα, παιδιά. Με είδε με τη στέκα, σου λέει αυτή, όλο για τα μαλλιά της νοιάζεται. Είσαι υπέροχος, το είπα. Νάντια, σε ευχαριστούμε. Σε αφήνουμε να ολοκληρώσεις τα ψώνια σου με τον Αλέξανδρο και μάθε εκεί ό,τι μπορείς. Δεν ξέρεις, μπορεί στη γειτονιά σου βρίσκεσαι. Μπορεί να μάθεις και τι λέγεται για σένα γύρω-γύρω. Εδώ θα κάτσω με τριάβριο, Μάριον. Ευχαριστούμε. Πες το περιστατικό. Ναι, καλά, θα σας πω εγώ για ένα περιπτερά, ο οποίος του ζήτησαν κάτι πάρα πολύ περίεργο. Όταν είχαμε έρθει στην Ελλάδα από την Κύπρο για την πενταήμερη, μία συμμαθήτριά μου Κύπρια πήγε στο περίπτερο και λέει στον περίπτερα, παρακαλώ, θα ήθελα πίσα. Λέει, πίσα, λέει ο περίπτερα. Δεν είναι περίπτερο, λέει. Του λέει, δεν έχεις πίσα? Όχι, λέει, δεν έχω. Καλά, του λέει, τι είναι αυτά εδώ? Και του δείχνει τσίχλες. Και λέει, τσίχλες. Να, αυτό
είναι πίσα. Πίσα τη λέτε στην Κύπρο. Στην Κύπρο η πίσα είναι τσίπλα. Δώσ' μου μια πίσα. Ναι. Μασό πίσα. Αποκλειστικό είναι. Μασάω πίσα δηλαδή. Έτσι λέγεται. Και έχουμε και την παθήτικη την πίσα που είναι η τσίχλα από την Πάφο. Σαν τη μαστίχα Χίου έχουμε την επαφήτικη τη μαστίχα εμείς που λέγεται πίσα. Παθήτικη πίσα. Και την πίσα πώς τη λέτε που είναι η πίσα πίσα. Πίσα και αυτό. Τσίχλα. Μην γίνει κανένα πρόβλημα όμως και μετά να πείτε τα δόντια σας.